Are you working? What kind of work do you do? Όταν καλέσουν το candidate σε πρώτη συνέντευξη, θα έλεγα ότι είναι ιδανικό να φτάσει στο interview 10 με 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης, καθώς αυτό θα δείξει ότι είναι συνεπής στη δουλειά του και ότι τον ενδιαφέρει πραγματικά η θέση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσέξει τον dress code. Είναι σημαντικό να ακολουθήσει το ενδυματολογικό κώδικα της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που θα αποφασίσει να αντιθεί πρέπει να ταιριάζει στο προσωπικό του στυλ και χαρακτήρα. Θα έλεγα ότι είναι καλό να αποφύγουν έντονο make-up, προκλητικά ή ασυδέρωτα ρούχα. Είναι σημαντικό ο candidate να είναι ήρεμος, χαμογελαστός και να περιμένει οδηγίες ως προς το που αναμένεται να καθίσει την ώρα της συνέντευξης. Κάποιος που έχει portfolio, καλό θα ήταν να το πάρει μαζί του για να δείξει δείγμα της δουλειάς του. Η γλώσσα του σώματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του interview, αυτόν καλό θα ήταν να το μελετήσουν λίγο από πριν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε τεχνικές ερωτήσεις που αφορούν τη φύση της δουλειάς, ερωτήσεις που ίσως να αφορούν την κουλτούρα του οργανισμού, δηλαδή ομαδικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, εργασία, υποπίεση. Αλλά θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία αυτή είναι αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι αξιολογείται και ο candidate, αλλά και ο εργοδότης. Έτσι, στο τέλος του interview, ο candidate μπορεί να κάνει όσες ερωτήσεις θέλει όσον αφορά το πακέτο που θα λάβει, δηλαδή το μισθό του ωφέλει working hours, όπως επίσης και τεχνικές ερωτήσεις που μπορεί να αφορούν το λογισμικό, διαδικασίες και ό,τι άλλο τον αφορά. Ο interviewer με κάθε τρόπο θα προσπαθήσει να αποσπάσει όσες πιο πολλές πληροφορίες μπορεί από το candidate. Άρα είναι σημαντικό να είμαστε ο εαυτός μας, να παίρνουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να σκεφτούμε τις απαντήσεις μας και να είμαστε ειλικρινείς. Are you working? What kind of work do you do?